Αντίστοιχα το download area που είχε πάντα ένα animation εδώ και έπαιζε με την καθαρότητα της οθόνης. Και αυτό είναι το τελευταίο project που μόλις ολοκλήρωσα στην Ελβετία. Μου ζήτησε το νοσοκομείο της Γενέβης να πάρω από τα σκουπίδια τους κάποιες πάρα πολύ σημαντικές καρέκλες. Αυτές οι καρέκλες, ο σκελετό τους είναι του Ματ Σταμ, 1930, εποχή Bauhaus. Πάρα πολύ σημαντικές. Όμως, επειδή είναι παλιές, με το που σκίζονταν τα δέρματα, αυτά κανονικά είναι δερμάτινες επιφάνειες, τις πέταγαν. Οπότε, μέσα από το λογοπαίγνιο «This chair was broken» και το διφορούμενο ορισμό του σπασμένο χέρι, χαλασμένο, άρχισα να δω πώς μπορώ να ξαναφτιάξω αυτές τις καρέκλες, να ξαναγίνουν χρηστικές. Οι καρέκλες, κοιτάξτε που θα δείτε, είναι καθαρά χρηστικές. Μπορεί κάποιος να τις χρησιμοποιήσει και υπάρχουν στο χώρο τους. Είχαμε 4 καρέκλες, θα σας δείξω τις 3. Αυτή είναι φτιαγμένη από γυψόγαζες. Βλέπετε το pattern όπως ένα σπασμένο χέρι, ο γύψος φτιάχνει το χέρι, έτσι και στην καρέκλα, ο γύψος φτιάχνει την καρέκλα. Η επόμενη λέγεται blown up chair. Είναι από σαμπρέλες ποδηλάτων. Προσπαθούσα να δω με τι υλικά που ήδη υπάρχουν μπορώ να το φτιάξω. Οπότε το σπασμένο, το blown up, που έχει εκραγεί, πάλι το διφορούμενο του όρου με το υλικό που χρησιμοποιούμε. Και τέλος, η ηλεκτρική καρέκλα, η οποία είναι το καλώδιο. Και είναι η ηλεκτρική καρέκλα. Καθόμαστε για να διαβάσουμε, καθόμαστε για να χαζέψουμε, οτιδήποτε άλλο. Το κάθισμα και το διάβασμα είναι σύνηθες συνειρμός. Οπότε λοιπόν, αυτό που είναι απαιτούμενο για το διάβασμα είναι το φως. Αυτό που είναι απαιτούμενο για το φως να ανάψει είναι το ηλεκτρικό. Οπότε το καλώδιο γίνεται το στοιχείο πάνω στο οποίο κάθεσαι. Κάθεσαι κανονικά. Είναι μονωμένο, ιδιαίτερα χοντρό καλώδιο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος. Σε νοσοκομείο ήταν κιόλας, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, αυτά είναι τι έχω κάνει μέχρι τώρα εγώ. Και πού παιδεύομαι και τι ψάχνω και. Πάμε τώρα στο κομμάτι που είναι, κατά τη γνώμη μου, το design σήμερα. Το design στο οικοσύστημα. Και το οικοσύστημα σε αυτή τη λογική είναι η οικονομία και η οικολογία. Η οικολογία γιατί έχει σχέση με το περιβάλλον που ζούμε, ξεκάθαρα, τι επιπτώσεις έχει. Δυστυχώς, ως βιομηχανικός σχεδιαστής, είμαστε η ηθική αυτουργή σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό όλου αυτού του κακού. Φτιάχνουμε προϊόντα που χρειάζονται ενέργεια, που χρειάζονται ενέργεια για να φτιαχτούν, χρειάζονται ενέργεια για να χρησιμοποιηθούν, δεν ανακυκλώνονται, γίνονται σκουπίδια, φτιάχνουμε άλλο ένα ραδιόφωνο, άλλο ένα τηλέφωνο, μπουρουμπουρουμπουρου. Για να επιζήσουμε, χρειαζόμαστε να φτιάχνουμε καινούργια πράγματα. Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Πάμε λοιπόν στο οικολογικό. Σας δείχνω ένα παράδειγμα. Έχει σχεδιαστεί το 1986. Ένα εκπληκτικό ποδήλατο σε επίπεδο σχεδιασμού, το οποίο διπλώνει και γίνεται ένα μπαστούνάκι, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσεις σε οποιαδήποτε πόλη του κόσμου, μπορείς πάρα πολύ να το βάλεις μέσα στο μετρό, μπορείς να μετακινηθείς χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις κάποιο άλλο αντικείμενο και είναι καταπληκτική κάθε λεπτομέρεια, πέραν της μορφής που είναι διφορούμενο, σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει, η εργονομία του, η λεπτομέρεια, η προσοχή στη λεπτομέρεια, η χρηστικότητα, είναι ένα παράδειγμα λαμπρό το πώς ο καλός βιομηχανικός σχεδιασμός και οι σωστές γνώσεις μηχανολογίας μπορούν να καταλήξουν σε ένα πάρα πολύ πετυχημένο προϊόν. Λέω ότι έχει σχεδιαστεί το 1986, γιατί τα τελευταία 6 χρόνια έχει αρχίσει το συγκεκριμένο να κερδίζει βραβεία και να είναι πάρα πολύ σημαντικό προϊόν. Κρατήστε το αυτό, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία τα 15 χρόνια χρόνος εξέλιξη ενός προϊόντος. Οι τσάντες της Freitag, ένα αντικείμενο μόδας, το οποίο όμως χρησιμοποιεί τα καλύματα από τα φορτηγά, από το μουσαμά, που θα μπορούσαμε να πετάξουμε κάτω από κάποιες άλλες συνθήκες, ζώνες ασφαλείας και σαμπρέλες από λάστιχα. Πώς λοιπόν ο σχεδιασμός, η μόδα, ο έξυπνος τρόπος προσέγγισης, η επανάχρηση υλικών είναι πάρα πολύ σημαντικά για να πετύχουμε και ένα καλό προϊόν, αλλά και ένα προϊόν με σεβασμό στο περιβάλλον. Αντίστοιχα εδώ, μπουκάλια τα οποία δεν έχουν ανακυκλωθεί με τη συμβατική τους μορφή, γιατί η ανακύκλωση, όσο καλή και αν είναι και πρέπει να την κάνουμε, απαιτεί ενέργεια. Ενέργεια για να κλείνουμε τα μπουκάλια, αν είναι να τα χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν, να τα λιώσουμε, να τα ξαναμορφοποιήσουμε, απαιτεί ενέργεια. Η συγκεκριμένη πρόταση
Λοιπόν, παίρνει τα μπουκάλια, τα κόβει, τα καθαρίζει, τα κόβει με αμοβολή, με απλούς συμβατικούς τρόπους και δημιουργεί άλλα αντικείμενα, οπότε δίνει μια δεύτερη, τρίτη και τέταρτη ζωή σε ένα αντικείμενο που έχει σε εισαγωγικά πεθάνει. Πάμε στο οικονομικό κομμάτι. Πώς, θα σας δείξω το λαμπρότερο κατά τη γνώμη μου παράδειγμα, το πώς το design μπορεί να επηρεάσει απόλυτα μια επιχείρηση και θα σας το δείξω με αυτά που εσείς καταλαβαίνετε ίσως καλύτερα από μένα. Θα μιλήσω για την Apple, πολύ γρήγορα, την ξέρετε όλοι και μιλάω με απλά, πολύ απλά πράγματα. Αυτό εδώ το γράφημα είναι η μετοχή της Apple μετά από την ανακοίνωση κάθε νέου προϊόντος της. Βλέπετε λοιπόν την ορμή, το momentum που αποκτά όσο βελτιώνεται σχεδιαστικά και λειτουργικά το προϊόν. Εδώ είναι η μετοχή της πάλι στην αρτήση των πωλήσεων του iPod. Πώς ένα αντικείμενο μπορεί να επηρεάσει, δεν είναι άμεσο, αλλά μιλάμε, ξέρετε πολύ καλά πώς λειτουργεί η οικονομία, πώς μια μετοχή ανεβαίνει on speculation και κατεβαίνει, πώς λοιπόν ένα προϊόν επιτυχημένο επηρεάζει. Με το που αρχίζει να χαλάει το iPod, πανικός για την τιμή της μετοχής. Και εδώ, ίσως το πιο σημαντικό από όλα, το πώς η μετοχή της Apple με το σχεδιασμό της ανεβαίνει και πώς η Dell, με αντίστοιχο προϊόν, αλλά με κακό σχεδιασμό, μη εμπνευσμένο σχεδιασμό, μένει στάσιμη. Και τώρα πάμε στο τι χρειάζεται ένας σχεδιαστής ή τι χρειάζεται το design για να λειτουργήσει, να υπάρξει. Δεν είναι με σειρά προτεραιότητας, είναι τυχαία ούτε με σειρά βαρύτητας. Τα μετέφρασα στα ελληνικά για ένα πολύ απλό λόγο. Ότι θέλω να σας πω με αυτό το παράδειγμα τη διαφορά της ελληνικής με την ξένη πραγματικότητα. Στο εξωτερικό όλα αυτά, θα σας τα αναλύσω στα ελληνικά τι είναι το καθένα, έχουν την ίδια βαρύτητα. Την ίδια βαρύτητα από τη μεριά του σχεδιαστή και από τη μεριά της εταιρείας. Δυστυχώς στην Ελλάδα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Απαιτήσεις. Ναι, έχουμε τις απαιτήσεις. Μας ορίζει ο πελάτης μας. Οπότε κάτι είναι κι αυτό. Πόροι όμως δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει πληροφορία, δεν υπάρχει υποστήριξη, δεν υπάρχει διάθεση, θα την πω αργότερα. Δεν υπάρχει πληροφορία από το τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει χρόνος. Είναι το κλασικό. Το θέλω χτες. Ο Κίτσος έβγαλε καινούργιο προϊόν και πουλάει σαν τρελό. Βγάλε και εσύ τώρα. Ωραία, χρειάζομαι ένα μισό χρόνο. Ένα μισό χρόνο, τι λες τώρα. Σε 6 μήνες πρέπει να έχουμε φέρει τα εισαβάρικα σε νερά. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει σωστή δουλειά χωρίς χρόνο. Και αυτό απαιτεί συνεργασία. Δυστυχώς, είναι αυτό που έλεγε ο κύριος Κουρογιάννης πριν, ότι όταν έρχεται ένας σχεδιαστής σε μια εταιρεία, τον βλέπουν σαν τον περίεργο, παρόλο που τον προσκαλούν. Εντάξει, δεν πάμε εμείς και λέμε ότι. Εδώ, εγώ, το κάνω εγώ. Είναι κύριε Τάδε, κύριε Δίνα, ελάτε να δούμε το προϊόν. Ξαφνικά υπάρχει μια ανταγωνιστική σχέση μεταξύ πελάτη και σχεδιαστή. Γιατί ο Έλληνας βιομήχανος ή βιοτέχνης έχει τη λογική. 40 χρόνια το κάνω, πεις εσύ. Δυστυχώς υπάρχει και είναι στο χέρι σας να το αλλάξετε. Ξέρετε τι κόπος είναι αυτό και τι χαμένη ενέργεια. Να προσπαθεί ο σχεδιαστής να το μεταφέρει στον πελάτη του και ο πελάτης, παρόλο που το θέλει, να μην μπορεί να δεχτεί άλλα πράγματα και να χτυπάμε ο ένας το κεφάλι μας στον τοίχο. Και γιατί? Γιατί δεν έχει όραμα. Το όραμα είναι ότι εγώ θέλω η επιχείρησή μου να πάει εκεί, σε αυτό το τομέα. Το όραμα το ελληνικό είναι θέλω να βγάλω λεφτά γρήγορα και να είμαι και καλύτερος από τον Κίτσο που κάνει ήδη το ίδιο πράγμα. Ωραία. Αν έχεις ένα όραμα, διαφοροποιήσου. Κάνε κάτι διαφορετικό. Διάλεξε ένα σωστό σχεδιαστή που ταιριάζει σε αυτό που θες για να πας εκεί που θέλεις. Δυστυχώς, όραμα γιοκ. Το βλέπετε πόσο βραχυπρόθεσμες είναι όλες οι κινήσεις στον ελληνικό χώρο. Καινοτομία. Τι θέλουν όλοι, αλλά κανείς δεν είναι διατεθειμένος να την πληρώσει. Όταν σου ζητάνε ένα καινούργιο προϊόν, λες τέλεια. Παράδεισο στο σχεδιαστή. Να, ιδέες μου, να το ένα, να το άλλο. Ναι, αλλά πώς θα κοστίσει. Τρία χρόνια εξέλιξης και μετά όσο καιρό πάρει για να γίνει κατανοητό από την αγορά. Τι θέλουμε, αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι να την πληρώσουμε. Κίνητρο. Όταν λέω κίνητρο, είναι ίσως κακή μετάφραση του drive. Εσωτερική διάθεση να κάνω πράγματα. Να μην με σταματάει τίποτα. Όταν βάζω ένα καινούριο προϊόν στην αγορά και τους πρώτους τρεις μήνες δεν πουλάει, να μην σταματάω και να το αποσύρω, να του δίνω χρόνο, να το αφήσω να. Όταν είναι καινοτόμο το προϊόν, είναι δεδομένο ότι δεν θα έχει ανταπόκριση από την πρώτη στιγμή. Χρειάζεται χρόνο ο καταναλωτής να το δεχτεί, να το καταλάβει, να το δει. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό στην ελληνική
βιομηχανία αγορά. Αφοσίωση. Αυτή υπάρχει και δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι ότι ναι, σε πειρά, έλα να δουλέψεις μαζί μου, αλλά απ' την άλλη να τσεκάρω τι γίνεται, μπας το βρω και πιο φθηνά πουθενά. Οπότε χωρίς την αφοσίωση και από τις δύο πλευρές. Αντίστοιχα και μετά από το σχεδιαστή, υπάρχει το δύσκολο ότι αύριο θα μου πει ότι ξέρεις, βαρέθηκα να δουλεύω μαζί σου γιατί βρήκα κάποιον άλλον πιο φθηνό. Οπότε δεν υπάρχει αυτό η συνεργασία που έλεγα νωρίτερα.